Γαρίτο Στιν. Αυτό είναι το pub, το γνωστό τέλος πάντων παιχνίδι που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει για έτσι εδώ πάνω και Γαρίτο Στιν. Ένα λογότυπο για να έχουμε για το παιχνίδι μας. Θα κάνουμε ένα solo game. Δοκιμαστικά. Λοιπόν, αυτό που είδα είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κοστίζει 29,99 μέσα στο Steam. Εγώ ευτυχώς δεν το αγόρασα τόσο, το αγόρασα παρακάτω. Λόγω μιας προσφοράς που είχε γίνει, τέλος πάντων, ένα μπέρδεμα που πήρα αυτό το λογαριασμό. Αλλά γενικά αυτό το παιχνίδι στα 29,99 δεν το λέω ότι κοστίζει 29,99. Θα πίστευα ότι η αξία του θα ήταν έως 10 ευρώ, βαριά 19, όχι 30 ευρώ που το έχουν αυτοί. Σαν ιστορία, σαν παιχνίδι, σαν χειρισμός, έχει πολλές καλές κριτικές. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι το παιχνίδι με άριστα το 10 σε θέμα περιβάλλον παιχνιδιού θα πάρει ένα 8. Θαραλέω 8 θα το έλεγα από μένα, γιατί δεν μπορώ να το δώσω παραπάνω. Το προηγούμενο game video που έκανα με αυτό ήταν το πρώτο game που έκανα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω γιατί δεν είχα ούτε την κατάλληλη ώρα ούτε το στήσιμο το σωστό ώστε να κάνω αυτό. Και γενικά το παιχνίδι μου το έπαινα να το πάρω να το παίξω ένας γνωστός μου. Βέβαια έχουμε και ένα θέμα, ότι κάθε φορά που πάει κάποιος να παίξει έχουμε την αιώνια αναμονή. Η αιώνια αναμονή τι είναι? Ότι περιμένεις πότε θα θυμηθεί, αν θα σε βάλει μέσα στην Αλάνα μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες, ή αν θα σε βάλει απευθείας, ή αν θα σε βάλει απευθείας μέσα στο λόμπι που θα είσαι στο αεροπλάνο. Αν όχι, δεν θα σε βάλει και μέσα στο αεροπλάνο, θα σε βάλει απευθείας μέσα σε σημείο στο χάρτη που γουστάρει αυτό. Και ακόμα περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή. Κάτι ακούγεται εν τω μεταξύ. Δεν βλέπουμε τίποτα εδώ πέρα. Όπα, άκουσα μαλάκα, έχουμε Έλληνα εδώ μέσα. Ω, πού είσαι ρε φίλε? Έλα παιδιά, καρδίτσα. Μπορώ. Ντόβαϊ, ντό. Έλα τι μπορώ. Κάνουμε δοκιμή για ένα YouTube βίντεο. Έτσι. Μέσα παίζουν Έλληνες, παίζουν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ο κόσμος που είναι γενικά μέσα στο battle. Βέβαια ο γνωστός μας που το έβαλε να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να το πάρουμε είναι ήδη σε αυτό το είδος. Κοίτα τώρα που με έβγαλε. Με έβγαλε στο σημείο το οποίο είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το τέλος. Άμα προλάβεις, ας πούμε, πήγαινε κάπου. Αν δεν προλάβεις, άντε γεια. Κάτσε να δούμε, έχουμε κανέναν άλλο εδώ γύρω? Όλοι πέσαν μακριά, δεν κατάλαβαν καν, καλά να πάθουνε. Πιο μπροστά, μην σκοτωθείς. Κοίτα η δύναμη που είναι. Bye. Καλύτερα να πεθάνω μόνος μου, φίλε. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή χάσαμε, γιατί πρώτον έχει δύο κακά το παιχνίδι. Ο σερβερς του είναι φουλαρισμένοι. Κάποια αναβάθμιση είδαμε. Είδαμε πολλές αναβαθμίσεις τώρα τελευταία, τέλος πάντων, του παιχνιδιού. Είδαμε ότι προσπαθούν να βελτιώσουν ώστε να μην έχουν πειρατεία και να μην μπορεί κάποιος να αγοράσει την τζάμπα το παιχνίδι. Αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή ότι πατάω solo game. Starting machine making. Λοιπόν, ξεκινάει. Για να με βάλει εμένα μέσα στο lobby τώρα για να ξεκινήσει το παιχνίδι κανονικά, βλέπουμε ότι κάνει μία ώρα. Βγάζει αυτό εδώ πέρα το εικονίδιο. Για να σε φορτώσει μέσα, ναι, είναι ένα δεδομένο παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι είναι πολύ γνωστό, ή το παιχνίδι αυτό τέλος πάντων είναι το πιο δεδομένο παιχνίδι αυτή τη στιγμή των τελευταίων μηνών. Βλέπουμε μέσα, παράδειγμα, 2,5 εκατομμύρια παίκτες online. Το θέμα είναι ότι μπαίνεις μέσα, ξεκινάς το παιχνίδι, και αφού ξεκινήσεις το παιχνίδι να μπεις μέσα για οτιδήποτε, ακούς. Τώρα εδώ έπρεπε να είμαι μέσα στο lobby. Τίποτα. Ξέρω ότι σε λίγο, μετά από αυτό ένα μπαπ, θα με βγάλει μέσα στο αεροπλάνο ή στο τελευταίο σημείο του αεροπλάνου. Με έβγαλε μέσα στο lobby. Θα ρίξει 10 μέτρα χιόνι τώρα, τέλος. Και ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι που έχει απαιτήσεις, δεν είναι κάποιο οτιδήποτε στα γραφικά του. Και έχω ρίξει λίγο τα γραφικά για να μπορέσουμε να κάνουμε καταγραφή. Με full γραφικά δεν μπορώ να κάνω καταγραφή. Thank you my friend, thank you, thank you. Hit me. Yeah. Okay. Μαζοχισμό το λες αυτό. Ναι λοιπόν. Αλληλούια. Έχει κάποια θέματα γενικά μέσα το παιχνίδι, όπως να πέσουμε. Πιστεύω κοντά εδώ θα μου άρεσε να πέσω για να μην έχω θέμα. Άμα καταφέρουμε να πάμε εκεί πέρα κοντά θα είμαστε τυχεροί. Ούτε καν πρόκειται να φτάσω εκεί, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ήδη ξεκινήσαμε και βλέπουμε ότι είναι από πάνω μας αυτό, εντάξει, ζωντανή ακόμα.
Εντάξει, για να δούμε γύρω πέφτει κανένα άλλο. Τρομάζουμε όταν πέφτει κάποιο άλλο για έναν απλό λόγο ότι μπορεί να σκοτωθούμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν χάσαμε όλη μας τη δύναμη τζάμπα. Ας ελπίζουμε να μην μας δει κάποιος να μας σκοτώσει απευθείας. Να προλάβουμε να πάρουμε ένα όπλο και να κάνουμε λίγο παιχνίδι. Γιατί πρέπει να είσαι προσεκτικός σε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Για τον απλούστατο λόγο ότι το έχουν κάνει πολύ ρεαλιστικό. Δηλαδή ότι όπως θα είναι στο πραγματικό το κόσμο, έτσι θα είναι και εδώ. Ή εδώ πέρα θα προσέχεις λίγο, θα κοιτάς έξω τα παράθυρα, θα κοιτάς αριστερά-δεξιά για να παίξεις. Αλλιώς θα σε φάνε λάχανο για πλάκα. Βρήκαμε το δρεπάνι. Πάμε τώρα να λέσουμε. Βρήκαμε αρβίλες. Βρήκαμε ένα μπουφάν που δεν ξέρω το λόγο καν που υπάρχει μπουφάν μας στο παιχνίδι. Όποιος μας επιτεθεί με το δρεπάνι λοιπόν θα τον βγάλουμε πέρα. Δεν θέλω αρβίλες, φύγε. Πήδα κάτω αυτοκτόνα. Ξέχασα, πηδάει. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί μπορεί να έχουν έρθει και άλλοι παίκτες εδώ γύρω. Τίποτα λοιπόν, τζάμπα μπήκαμε και από το παράθυρο. Ολόκληρη πόρτα δίπλα, όχι, εμείς θα μπούμε από το παράθυρο εδώ. Τουλάχιστον έχει ένα σακίδιο εδώ πέρα, σε παρακαλώ πάρε το, μην με βασανίζεις άλλο. Όπλο είναι κάτω στα πόδια σου. Χαιρόμαστε. Προσέχω λίγο γιατί ακόμα και ήχοι που ακούγονται, το παραμικρό τέλος πάντων μπορεί να μας βοηθήσει. Σκόνη του αέρα είναι, είπαμε και εγώ τα χρειάστηκα για λίγο, λίγο ποιος ξέρει τι είναι. Δεν τα βλέπουμε και όλα γύρω τι υπάρχει, εντάξει, δεν χρειάζεται να μαζέψουμε και τα πάντα που θα βρούμε. Καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί πάνω στα ράτσες. Πηδάει το πρώτο όροφο λοιπόν χωρίς να σκοτωθεί. Και τσεκάρουμε λίγο και εδώ πέρα που είμαστε. Να πάμε εκεί πέρα που είμαστε προς τα δω. Και το λέω, δεν είμαι ο καλύτερος παίκτης. Αφού τώρα έχω ξεκινήσει να παίζω πολλές μέρες. Μου φάνηκε πως άκουσα βήματα. Μπράβο λοιπόν, δεν χωράς από την πόρτα. Κάποιο αξιόλογο όπλο. Πάρ' τα όλα, δίνω. Είπα μία στο τόσο, μπας και ταιριάζει τίποτα. Έχουμε πάρει όλα τα εξαρτήματα από τα όπλα, αλλά ένα αξιόλογο όπλο ακόμα δεν μας έδωσε. Ας κρατήσουμε λίγο το περίστροφο, μην χρειαστούμε τίποτα τώρα. Καμιά φορά και μέσα στα πουθηκάκια μας έχει τα καλύτερα πράγματα. Αλλά όταν παίζετε αυτό το παιχνίδι, ειλικρινά. Αυτό είναι ο πλάρα. Δεν είναι κάτι άλλο εδώ πέρα. Έχει όμως σφαίρες. Βάλε εδώ. Έλα ρε, δεν έχει διόπτρα αυτό. Κρίμα! Αλλά θα το προσαρμόσουμε. Δεν έχει κάτι άλλο, απλώς αυτό μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα για να έχουμε λίγο έναν στόχο. Προσοχή βέβαια σε αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί κάποιος άλλος να έχει πάρει όπλο με καλή διόπτρα και να σε ζυγίζει ήδη τώρα από μακριά. Με κρατάει λίγο στη τσίτα αυτό το παιχνίδι, αλήθεια, όσες φορές και να παίζουμε, τα χρειάζομαι. Κανονικά πρέπει να έχω headphones, γιατί χωρίς headphones ειλικρινά δεν μπορείς να παίξεις καλά, γιατί δεν ακούς όλους τους θορύβους. Αλλά επειδή θέλω να έχω επαφή λίγο με το περιβάλλον, το τι ακούω, το τι γίνεται. Αυτός εδώ ο κόκκινος κύκλος, αυτό που δεν πρέπει να την...
Κάπου τυχαία μέσα στο χάρτη εμφανίζεται αυτός ο κόκκινος κύκλος. Όπου εμφανιστεί αυτός ο κόκκινος κύκλος, τη μάμισες, να το πω έτσι πιο ευγενικά. Γίνονται εκρήξεις, γίνονται διάφορα περίεργα, πρέπει να φυλάγεσαι από παντού. Εγώ βλέπω ένα τζιπάκι τώρα εδώ πέρα και προσπαθώ λίγο να δω αν μπορέσω να το πάρω. Μαλλιά διελειμμένο είναι. Βλέπουμε και έναν άνθρωπο τουλάχιστον να σκοτώσουμε λίγο, να υπάρξει λίγο δράση. Ειλικρινά έχω βαρεθεί και εγώ τώρα που παίζω, για να μας σκοτώσει κάτι. Όταν είναι σκεφτός έτσι, ακούγεται πιο διακριτικά το περπάτημά του, οπότε δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, να έχουμε το νου μας ότι δεν κοιτάς μόνο μπροστά, πρέπει να κοιτάς και πίσω, γιατί κάποιος μπορεί να σου έρθει να σου κάνει ντου από παντού. Ντου παντού. Αυτά είναι οι κινήσεις, τέλος πάντων, που λέω ότι έχει περισσότερες κινήσεις από άλλα παιχνίδια. Μπορείς να κάνεις κάτω airping κανονικά στο έδαφος ή μπορείς τέλος πάντων να κάνεις άλλες κινήσεις που αλλού σε άλλα παιχνίδια δεν γίνονται. Στυλ αυτού. Πρέπει να προχωρήσουμε δυστυχώς γιατί μέκρινε ο κύκλος προς τα εδώ. Πάμε λοιπόν. Ο κύκλος μικραίνει για έναν εξής λόγο. Θα μπορούσαν όλοι να κάθονται... Θα έπρεπε να το αμάξι, αλλά φοβάμαι πολύ ότι μπορεί να είναι και παγίδα. Να είναι κάποιος κρυμμένος κάπου εδώ πέρα πίσω και να με ζυγίζει με κάποιο σνάιπερ, οπότε να με εκτελέσει. Πώς λένε, εκ πρώτης όψεως δεν βλέπω κάτι. Άμα θέλει ας με σκοτώσει, εγώ τα αμάξι θα το πάρω. Βέβαια, παίρνοντας τα μάξι, ξέρουμε ότι κινδυνεύουμε. Γιατί ακουγόμαστε τώρα παντού. Νάτος. Όχι, από το πέσιμο ήταν αυτό. Πω πω. Τι λες, αγόρι μου, άφησες αυτό το όπλο για να παίρνεις τ' άλλο. Δεν κατάλαβες. Ό,τι και να γίνει, αυτό το όπλο δεν τα αφήνεις, απλά χτυπήσου από κάτω. Αλλά έχει αυτό το ρεαλισμό ρε παιδί μου, ότι πας πολύ κοντά στο παράθυρο και σου λέει δεν μπορείς, εφόσον είσαι κολλητά στο παράθυρο το όπλο θα είναι κάπου εδώ μπροστά σου, ας πούμε έλεος. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο κύκλο, είμαστε σε ασφαλή σημείο. Βέβαια, άμα χρειαστεί να πάμε τώρα κάπου, θα πάμε καλύτερα να πάω προς τα βουνά, πιστεύω. Πιστεύω για πιο ασφάλεια, αλλά δεν ξέρω και πόσοι ακόμα μπορεί να το σκεφτούν αυτό το πράγμα. Πολύ στα ανοιχτά πάω, μεγάλη ύπαιθρος, δεν μ' αρέσουν αυτά εδώ. Βλέπω και αυτά τα φύλλα τα απότομα ρε παιδί μου και πετάγομαι. Αυτή η θάμνη βοηθάνε πάρα πολύ. Έλα! Χαντακωθήκαμε. Φύγαμε. Λοιπόν, πάμε πίσω βασικά να πάρουμε τα μάξι τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε αυτό εδώ πέρα που γίνεται τώρα εδώ. Άμα θέλει κάποιος να μας σκοτώσει, δεν με νοιάζει καθόλου τώρα. 24 ζωντανοί λοιπόν. Το κακό με το αυτοκίνητο είναι ότι μπορεί κάποιος να μας ακούσει και να μας σκοτώσει ακόμα πιο γρήγορα.
Ας πάμε από αριστερά γιατί δεξιά βλέπω σπίτια. Και εδώ έχει σπίτια βασικά θα μου πεις. Λοιπόν, είμαστε ασφαλείς μέσα στο κύκλο πάλι. Είναι πολύ δύσκολο γενικά παιχνίδι. Δεν είναι ότι πιο εύκολο. Το ότι δεν έχουμε βρει κανέναν ακόμα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μπορεί να είπαν όλοι: ω, θα μπει ο Γαρέτος μέσα να παίξει. Πάμε να φύγουμε. Γενικά είναι λίγο βαρετό παιχνίδι. Δεν είναι για gameplay, για YouTube. Ο κύκλος έχει γίνει πολύ μικρός, έχουν μείνει 14 ζωντανοί. Βλέπω έναν εδώ, πρέπει να το σκοτώσουμε. Έκανες μόλις έναν... Έλα βλαμμένε, βγες έξω. Μη φοβάσαι, το πρέπει να σκοτώσει ένας βλαμμένος άλλος από εδώ. Έχουμε μείνει 7 ζωντανοί. Έχουμε μείνει 6 ζωντανοί. Ο κύκλος είναι πάρα πολύ μικρός. Ο άλλος μπορεί να είναι... Δέμε! Στους 5. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν και το πρώτο που έφτασα στους... Έφυγα ο έκτος, είχα 5 αντίπαλους γύρω μου. Γαρίτος Steam, like, share, εγγραφή μας βοηθάει. Σύντομα με ένα βίντεο γενικά εδώ γύρω για κρατήτσα, δοκιμάστε μου το δωδεκά μου. Bye! Το λαμόγιο ήταν δίπλα στο ποτάμι. Μας είχε δει νωρίτερα. Α, με είχε ζυγίσει, να το... Οκ, λοιπόν, αυτό ήταν. Όσοι θέλετε το Steam account που μπορείτε να με βάλετε να μπούμε και για ομάδα μέσα, το έχω κάτω στις πληροφορίες. Και σύντομα με ένα νέο βίντεο. Bye.